Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θέλω να σας δείξω κάτι εύκολο, έναν καμβά, ένα φάκελο στον καμβά μάλλον, συγγνώμη. Καλησπέρα, καλησπέρα, θα περιμένω λίγο να μπείτε. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ λίγο καθαρίζω τον καμβά μου, θα σας πω τι διαστάσεις έχω κόψει. Είναι ο καμβάς που βάζουμε μέσα στις τσάντες μας με το μέτρο, ο οποίος έχει μάκρος 1,5 μέτρο και παίρνετε σε εκατοστά όσο θέλετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχω κόψει στο γκρι χρώμα. Υπάρχει σε γκρι και σε καφέ. Είναι 1,5 μέτρο μάκρος. Θα τα πω σε λίγο μέχρι να μπουν κάποια κορίτσια. Καλησπέρα. Ένας πολύ ωραίος φάκελος, ο οποίος θεωρώ το πιο δύσκολο κομμάτι του, είναι να κόψετε τον καμβά σωστά. Δηλαδή, η διάσταση που θέλετε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα σήμερα για τα μαλλιά μου. Ήθελα μια αλλαγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο καμβάς, όπως είπα πριν λίγο, είναι 1,5 μέτρο μάκρος, έτσι που λέτε. Λοιπόν, δημοτήσουν βούς, το κάνω δίπλα. Είμαι συνηθισμένη να έχω συνέχεια μια μεζούρα. Λοιπόν, είναι 1,5 μέτρο. Κόβουμε όσο θέλουμε. Ωραία. Συνήθως αυτούς τους φακέλους, όπως το φάκελο που σας ανέβασα, εγώ τους κάνω 30 πλάτος, 60 μάκρος. Ή αν θέλετε 25, 75. Όσο κόβετε από εδώ, καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν λέω ονόματα τώρα, εντάξει. Όσο κόβετε από εδώ, υπολογίζετε επί 3. Για να βγει ωραίος φάκελος, διότι ο φάκελος σας μετά θα διπλωθεί έτσι και επειδή θα κόψουμε μαζί το τρίγωνο πριν το κεντήσουμε, το κέντημα είναι πάρα πολύ εύκολο σε αυτόν τον καμβά και μπορείτε μάλιστα να κάνετε μία σειρά ένα χρώμα, άλλη σειρά άλλο χρώμα, εντάξει. Λοιπόν, θέλουμε να είναι, γεια σας, γεια σας, 30 επί 60, 20, 40, 60 επί 3, ή 25 επί 75, ή 20 επί 3, πόσο πάει, συγγνώμη, 30 επί 60, επί 2, συγγνώμη, 30 επί 60 είναι επί 2, συγγνώμη, 3, 2, 60, είναι μεσημέρι, είμαι λίγο κουρασμένη, 25, μετά θα το πάτε επί 75, εντάξει. Λοιπόν, αυτές τις δύο διαστάσεις έχω δοκιμάσει εγώ και βγαίνουν ωραίες. Αυτός είναι ένα αρκετά ωραίος φαρδής φάκελος. Ωραία. Και θα προσπαθήσουμε, αν δεν τα καταφέρουμε αυτήν την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα κάνουμε ήδη τη μία τσάντα στον καμβά, να τον ολοκληρώσουμε αυτόν και να σας δείξουμε και τη συναρμολόγηση. Εντάξει. Και το ράψιμο. Γιατί θεωρώ ότι κάποιες κοπέλες, αυτό που δυσκολεύεστε περισσότερα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αυτό που θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο στον καμβά, είτε τον άλλον που είδαμε τον έτοιμο με τα πλαϊνά, είτε αυτόν που χρησιμοποιούμε για τις τσάντες μας μέσα για επένδυση, είναι οι ενώσεις και το φουδράρισμα. Επομένως θα σας δείξουμε και αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι καλό να βλέπετε όλο το πακέτο. Τα βίντεο, όπως ξέρετε, υπάρχουν μέσα στο Νήμα Κιλκής, στην ενότητα live, μπορείτε να τα βλέπετε, να τα συμβουλεύεστε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα εγώ τι κάνω, ήθελα να σας δείξω βήμα-βήμα, να μην κάνω κάποια πράγματα από πριν. Απλώς έκοψα τον καμβά μου 30 επί 60, τον καθάρισα γύρω-γύρω, έτσι. Και έρχομαι εδώ, θέλω μαζί να το δούμε αυτό, και μετράω τις θηλιές μου. Ωραία, έτσι τόστε θέλω να έχω μονή θηλιά. Θέλω να δημιουργήσω μία μητούλα στο κέντρο, η οποία θα είναι μονή θηλιά, εντάξει. Επομένως ξεκινάω και μετράω. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Θα το ξαναμετρήσω μια δεύτερη φορά, θα με συγχωρέσετε. Γιατί είχα πολλά τηλέφωνα σήμερα και δεν πρόλαβα. Και αν είναι 56 όπως τα μέτρησα, θα κόψουμε μία γραμμή. Εσείς τώρα μπορείτε, αν θέλετε, να το κάνετε από πριν αυτό. Εγώ, επειδή βιαζόμουν να το ετοιμάσω. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Άρα κόβω μία σειρά. Τι λέει? Δεν κατάλαβα τι γράφετε, ότι χρησιμοποιώ και τα δύο χέρια μου. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, κόβουμε μία σειρά. Θέλουμε να είναι μονός ο αριθμός από τα κουτάκια μας, γιατί θα έχουμε ένα κεντρικό κουτάκι στη μέση, το οποίο θα δημιουργηθεί η μητούλα που θα κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο αυτός ο φάκελος. Τρώει βέβαια αρκετό νήμα. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι τον Brilliant με διπλή κλωστή. Εντάξει. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το χρυσό εδώ. Το έβγαλα. Τώρα, θα έρθετε με ένα, κατά την άποψή μου, σημαδάκι για να μην κάνετε κάτι. Θα διπλώσετε το καμβά σας στα δύο. Έτσι. Εγώ τουλάχιστον αυτό χρησιμοποιώ. Βάζω εδώ στη μέση αυτό το marker, το οποίο ξέρω ότι αυτό το κουτάκι δεν θα το χαλάσω, εντάξει, δεν θα το κόψω. Λοιπόν, και ξεκινάω και μετράω για σιγουριά αριστερά και δεξιά, να είμαι σίγουρη ότι έχω τα ίδια κουτάκια, εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να κάνω όλη τη διαδικασία, να μην κάνω κάποια προετοιμασία, για να μπορείτε να το καταλάβετε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Τώρα, έτσι όπως είμαστε σε αυτό το σημείο, θα γυρίσω την κάμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μαλλιά. Για να σας δείξω πώς θα κόψουμε το τρίγωνό μας. Εντάξει, λοιπόν, μισό λεπτάκι υπομονή λίγο. Για να γυρίσουμε την κάμερα, να δείξουμε λίγο πώς θα κόψουμε το τριγωνάκι μας. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Ένα λεπτάκι λίγο να σμπρώξω, γιατί θέλουμε χώρο. Να μην πέσουν οι υποχρέωσεις και τα λοιπά εδώ. Και έχουμε μετά κλάματα. Λοιπόν. Να πω για όσες φίλες μπήκαν τώρα, ότι το βίντεο θα κοινοποιηθεί μετά και μπορείτε να το δείτε. Τώρα, πολύ προσεκτικά, ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε και κόβουμε αριστερά από αυτή τη θηλιά εδώ. Ένα λεπτό. Εδώ, ελπίζω να βλέπετε καλά. Λοιπόν, αρχίζουμε και κόβουμε από το αριστερό κουτάκι, από εδώ που έχουμε το σημαδάκι μας. Εντάξει. Και ξεκινάμε και κόβουμε πλαγίως. Εδώ. Εγώ πάω λίγο πιο έξω για να μπορώ μετά να διορθώσω. Γιατί άμα είμαι πιο έξω δεν θα με πειράζει, αλλά με πιο μέσα θα έχω πρόβλημα. Πάω και από εδώ, αφήνουμε, βλέπουμε αυτό εδώ πέρα που βάλαμε στο σημαδάκι μας. Εντάξει, πάμε από εδώ και πάω λίγο πιο έξω εγώ και θα διορθώσω μετά. Εντάξει. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, αυτό. Δεν το κόψα μέχρι το τέλος καλά. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα. Θα σηκώσω λίγο το τρίποδα. Θα μου δώσετε μισό λεπτάκι για να το βλέπετε λίγο πιο ψηλά, πιο καλά. Εδώ. Οπα, χίλια συγγνώμη. Εδώ είμαστε καλά νομίζω. Λοιπόν, έτσι όπως είναι το τρίγωνό μας, εντάξει. Τώρα θα έρθουμε, κάτι άλλο που κάνω εγώ, διπλώνω στα δύο, εδώ. Έχω εδώ το σημάδι μου αυτό. Έτσι. Και θα έρθω εδώ πέρα τώρα να υπολογίσω και να κόψω σωστά τη μητούλα μου, για να έρθει να γίνει ίσιο, εντάξει. Λοιπόν, θα μου δώσετε ένα λεπτάκι.
Έχει γίνει πιο φαρδί από εδώ, πιο κάτω και ένα πιο στενό από εκεί. Λοιπόν, άρα πάμε από εδώ και κόβουμε λίγο πιο μέσα. Οπα. Εδώ λίγο ακόμα θέλει. Αυτό να το ισιώσω λίγο. Λοιπόν, το ισιώνω εκτός κάμερα λίγο γιατί να μπορώ να το βλέπω καλύτερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βγουν σωστές οι γωνίες μας εδώ πάνω. Αυτή η γωνία μας να μην χαλάσει, έτσι. Ένα λεπτάκι. Να μην κοπεί αυτό, έτσι. Αυτό εδώ πέρα δεν πρέπει να κοπεί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εγώ αν έχω και κάπου λαθάκι, δεν πειράζει, αλλά εσείς θα προσπαθήσετε έτσι όπως διπλώνει, θα κοιτάξετε και όλες εδώ να έρχεστε στην ίδια σειρά, εντάξει. Και έτσι όπως διπλώνει, τα δύο, βλέπετε, να έρχονται ακριβώς ευθεία. Θέλουμε αυτό το πράγμα να είναι ευθεία εδώ. Και οι σειρές μας εδώ πέρα το ίδιο. Εγώ τώρα θα, επειδή θέλω να σας ξεκινήσω το σχεδιάκι, αυτό που θέλω είναι να καταλάβετε το πώς κόβουμε τον καβά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, εντάξει. Από εκεί και πέρα η πλέξη θα τη δείτε που είναι πολύ εύκολη και μάλιστα, όπως σας είπα, μπορείτε να το κάνετε με διπλό. Τώρα, θα ξεκινήσουμε, αφού έχουμε εδώ το κομμένο σωστά τον καμβά μας, και να σας πω και κάτι άλλο που μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές εμένα, και όλα αυτά που σας τα λέω, όπως σας έχω πει, είναι δικές μου συμβουλές και δικές μου εμπειρίες, δεν σημαίνει ότι είναι κανόνας. Να περάσω λίγο την κλωστή μου. Θα χρησιμοποιήσω εγώ το χρυσό αυτό, το Brilliant. Είναι πολύ ωραίος για βραδινός φάκελος αυτός. Και το 30x60 που σας λέω βγαίνει αρκετά φαρδής, δηλαδή χωράει μέσα και κινητό, χωράνε αρκετά πράγματα για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην πορεία καθώς το κόβετε, μπορείτε να πάτε αυτό το ένα που χρησιμοποιήσαμε εμείς εδώ λίγο πιο πάνω. Μην αγχώνεστε, το διορθώνετε. Το πιο σημαντικό είναι όταν διπλώνετε το καμβά σας να είναι ευθεία αυτή η γραμμή, εντάξει, να πέφτει μία πάνω στην άλλη, και εδώ να έχετε μία κεντρική θηλιά, η οποία αυτή η κεντρική δεν πρέπει να κοπεί. Τώρα θα βγάλω λίγο το σημαδάκι, γιατί θα πλέξουμε, θα κεντήσουμε, εντάξει. Δεν πρέπει αυτή η θηλιά εδώ να κοπεί, okay. Τώρα, καθώς θα κεντάμε, εγώ τώρα επειδή μπορεί εδώ πέρα να θέλω λίγο διόρθωμα, θα μπω μία θηλιά πιο πάνω, μήπως κάπου εδώ πέρα δυσκολευτώ, γιατί βλέπω ότι εδώ πέρα έχω κόψει λίγο αυτή τη θηλιά, δεν έπρεπε να την κόψω. Κανονικά η θηλιά από εδώ πρέπει να συνεχίζει. Θα το διορθώσω λίγο ένα λεπτάκι και θα χρησιμοποιήσουμε επομένως την επόμενη. Τώρα για να δείτε πώς θα το κάνω. Έτσι, εδώ, εντάξει. Ευτυχώς δεν το κόψα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω τα κουτάκια δηλαδή να είναι ομοιόμορφα, εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ένα πιο πάνω πάλι για σιγουριά. Εδώ. Βάζουμε διπλή την κλωστή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μαλλί. Να είστε καλά. Βάζουμε διπλή την κλωστή μας και αυτό που κάνουμε είναι πηγαίνουμε 4-5 κουτάκια προς τα πάνω. 1, 2, 3, 4, 5 κουτάκια προς τα πάνω. Εάν θέλετε 5, αν θέλετε 6, όπως θέλετε εσείς. Θέλει ίσιωμα η κλωστή όπως είπαμε, μία φορά, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά να περνάτε. Και τώρα, στο επόμενο κενό που θα κάνετε, θα πάτε ένα πιο πάνω πάλι, εδώ. Θα πηγαίνετε έτσι. Λοιπόν, πάτε ένα πιο πάνω, στο κάθε ένα, εδώ, εντάξει. Και καθώς πηγαίνετε, συγγνώμη λίγο, βάλαμε εδώ, θέλω να το δείξω, εντάξει, τώρα βάζουμε στο επόμενο, πάμε εδώ. Θέλω λίγο να το καταλάβετε, ότι εδώ που τεντώνει είναι ένα πιο κάτω, φαίνεται, να κατεβάσω λίγο τον τρίποδα, λίγο να το κατεβάσω γιατί νομίζω είναι πολύ μακριά και τώρα δεν θα βλέπετε καλά.
Συγχωρείτε λίγο. Το ανέβασα γιατί ήθελα να δείτε τις γωνίες πώς γίνονται, πώς φαίνεται ολοκληρωμένος ο καμβάς, αλλά θέλω να βλέπετε πιο καθαρά. Λοιπόν, ξαναλέω, βάλαμε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα θα το κόψω μετά γιατί έχω κάνει λαθάκι εγώ εδώ, εντάξει, για σιγουριά. Και πάμε από εδώ, ένα πιο πάνω και από εδώ μετράμε, 1, 2, 3, 4, 5. Το 5 δηλαδή είναι ένα πιο πάνω πάντα, εντάξει. Εδώ, ισιώνουμε τις κλωστές μας. Μπορείτε σειρά παρά σειρά να βάζετε ένα χρώμα, όπως σας αρέσει εσάς. Ωραία, αφού φαίνεται καλά, αυτό με ενδιαφέρει. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα και δεν βλέπετε κάτι, να μου λέτε, γιατί καμιά φορά ξεφεύγω λίγο δεξιά, από συνήθεια, που κοιτάζω εγώ από το πλάι, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε πάλι ένα πιο πάνω από αυτή την πλευρά και ένα πιο πάνω θα ανέβει από εκεί. Αλλά αν δεν είσαστε σίγουροι, βάζετε ένα πιο πάνω εδώ και μετράτε. Ένα μαζί με αυτό που κεντήσαμε, 2, 3, 4, 5. Εντάξει. Και μπορείτε επίσης να κάνετε και το άλλο. Μπορείτε π.χ. το κόψα εγώ έτσι, κεντάω αυτή τη γραμμή και μετά ξέρω μέχρι που θα κόψω. Θα αφήσω δηλαδή αυτή τη γραμμή που έχω κεντήσει, η οποία αυτή η γραμμή θα σας τη δείξω. Θα προσπαθήσω να τελειώσουμε τον καβά αυτήν την εβδομάδα ή την αρχές της άλλης, να σας δείξω και την ένωση. Το φοδράρισμα και την ένωση. Είναι πάρα πολύ εύκολο το συγκεκριμένο στο φοδράρισμα. Πάμε πάλι ένα πιο πάνω. Εντάξει. Και ένα πιο πάνω από εδώ. Μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5. Εάν κάνετε αυτή την πρώτη σειρά σας, μετά οι άλλες σειρές πάνε μόνες τους. Διπλή, την κλωστή, τη γυρίζουμε. Και πάλι εδώ ένα πιο πάνω. Βλέπετε, αυτό είναι το διπλανό του αυτό που το έχω κόψει. Πάω ένα πιο πάνω. Okay. Είναι ο καμβάζ με το μέτρο, ξανατονίζω, που χρησιμοποιείτε στις τσάντες σας για να τις βάζετε μέσα. Τον έχω κόψει 30x60, συγγνώμη, για ένα φάκελο βραδινό. Εντάξει, και πάμε. Ένα πιο πάνω, εδώ. Εντάξει, και μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα εδώ έχω κάνει λάθος, το έχω κόψει λίγο λάθος, δεν πειράζει. Θα με συγχωρέσετε. Εγώ θα το περάσω πάλι σε αυτό το σημείο που πρέπει εδώ κανονικά. Έτσι, δεν πειράζει. 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι είναι δυστυχώς τα ζωντανά. Και είπα να κάνω ένα έτοιμο πριν, αλλά λέω μετά πρέπει να κάνω όμως και ένα έτοιμο. Άσχετα που σας έδειξα, δεν πειράζει. Θα το διορθώσω εγώ μετά. Λοιπόν, και πάμε. Ένα πιο πάνω, πρέπει να μπούμε εδώ κανονικά. Δεν πειράζει, θα το διορθώσω εγώ. Και πάμε, μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι. 1, 2, 3, 4, εδώ πρέπει να μπει. 5 είναι. Λοιπόν, τώρα δεν μας βγαίνει από εδώ. Θα το συνεχίσουμε λίγο. Από την άλλη πλευρά θα κόψω εδώ. Συγγνώμη, φεύγω, βλέπετε. Με μονή κλωστή γίνεται άμα είναι χοντρό το νήμα σας. Άμα είναι λεπτό, δεν γίνεται, να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε από εδώ προς τα εδώ. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε επομένως. Φεύγω, βλέπετε, κατά λάθος, συγγνώμη. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το σημείο. Άρα πάμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Συγγνώμη, το είδα, κορίτσια. Χίλια συγγνώμη. Πάμε το αντίστοιχο σημείο της δεύτερης. Μόνο η κεντρική θα είναι πιο κάτω. Καλησπέρα. Εδώ. Τώρα το βλέπετε, έτσι δεν είναι. Τον βάλουμε λίγο πιο κοντά. Εδώ. Συγγνώμη, το είδα ότι έφυγα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο εδώ, όπως είναι η δεύτερη θηλιά μας, εδώ πέρα. Κρατάτε από κάτω τις κλωστές, εγώ τώρα κάνω κόμπους για να μην μου φεύγουνε. Εντάξει, τώρα βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, και ή βάζουμε σημάδι αυτό και λέμε στην ίδια γραμμή που έχουμε εδώ, ή μετράμε 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ. Αύριο, να ξέρετε, μεσημεράκι μάλλον, λίγο πιο αργά, θα κάνουμε ένα πιο δύσκολο σχέδιο, να είσαστε προετοιμασμένες. Γι' αυτό σας έκανα σήμερα πιο εύκολο. Λοιπόν, και από εδώ, ένα πιο πάνω.
Και από εδώ μετράμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ένα πιο πάνω, εδώ. Θέλω λίγο, παρότι δεν έχω κόψει τώρα πολύ καλά τον καμβά μου, να σας δείξω, θα σας κάνω και λίγο μια σειρά κόκκινο, να δείτε τι ωραία αντίθεση φαίνεται. Λιγάκι θα σας κάνω εδώ πέρα στο ξεκίνημα. Εδώ πήγαμε μια θηλιά πιο πάνω, 1, 2, 3, 4, 5. Είναι πάρα πολύ ωραίος διέχρωμος και ιδιαίτερα αν κάνετε το χρυσό, με το καφέ, τώρα δεν ξέρω αν έχω καφέ εδώ πέρα, για να σας δείξω. Έχω το κόκκινο πρόχειρο γι' αυτό. Και το κόκκινο με το άσπρο πολύ ωραίο. Λοιπόν, διπλή, τη στρώμε την κλωστή μας. Πάμε ένα πιο πάνω πάλι, εντάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα λεπτό λίγο, γιατί κάτι έχω κάνει εδώ, ναι. Ένα πιο πάνω, 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα αυτό το 5 που κάνω εγώ, μπορείτε να κάνετε είτε πιο λίγο εσείς 4, είτε μπορείτε να κάνετε και 6, όπως θέλετε εσείς, έτσι. Και αναλόγως και το νήμα σας, βλέπετε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια. Ένα πιο πάνω, πηγαίνουμε. Είναι ο καμβάς με το μέτρο που παίρνετε για τις τσάντες σας. Σίγουρα έχετε περισσεύματα. Έτσι, λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και ένα πιο πάνω. Το στρώνετε το νήμα σας, βλέπετε δεν φαίνονται τα κενά. Ένα πιο πάνω και ένα πιο πάνω εδώ. Εδώ θα σταματήσω, θέλω να σας δείξω λίγο από το εσωτερικό να ξεκινήσω με το κόκκινο το νήμα. Να κόψω λίγο την κλωστή μου. Αυτός ο καμβάς είναι με το μέτρο, παίρνετε όσο θέλετε και μάλιστα αν είσαστε αρχάριες, επειδή θέλω να βοηθάω τα κορίτσια που είναι αρχάρια, μπορώ να σας το ετοιμάσω, να σας το κόψω. Να σας το κάνω έτσι όπως πρέπει να είναι. Εντάξει, το νήμα που θα χρειαστείτε σε αυτό τον καμβά είναι σίγουρα 2 κούκλες, σίγουρα. Έτσι, γιατί είναι μεγάλος, βλέπετε 60 εκατοστά ύψος επί 30 φάρδος, είναι αρκετός και επειδή μπαίνει διπλή κλωστή, τρώει αρκετό νήμα. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω κόκκινο νήμα σε αντίθεση με το χρυσό για να δείτε λιγάκι την αντίθεση πώς βγαίνει πολύ ωραία. Παρακαλώ, παρακαλώ, βλέπω ότι γράφετε ευχαριστώ, να είστε καλά. Όσοι θέλετε για παραγγελίες αύριο το πρωί, γιατί σήμερα απόγευμα δεν είμαι κανονικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν με το κόκκινο. Α, και το χρυσό με το κόκκινο λέει η Κέτη ότι είναι ωραίο. Η Κέτη που έχει κάνει πολύ ωραίους καμβάδες και τους ανέβασε. Είναι χρυσό ανοιχτό. Λοιπόν, μπαίνω από εδώ από το κέντρο μου, στο ίδιο σημείο, βλέπετε. Έχω πάλι διπλή την κλωστή μου. Την κρατάω λίγο από κάτω για να την κεντήσω και μετράω πάλι 5. Μαζί με αυτό που είμαι μέσα. 1, 2, 3, 4, 5. Είχαμε και ένα διπλό καμβά σε φωτογραφία. Κάποια πελάτησα μου έκανε, τώρα η Λένα έκανε, δεν θυμάμαι. Ποια έκανε η Αλέκα, δεν το έχω. Πάω ένα πιο πάνω. Παρακαλώ να είστε καλά, χαίρομαι πολύ που σας αρέσει, γιατί υπάρχουν πολλές κοπέλες και κυρίες που δεν ξέρουν να κεντυπλέκουν. 1, 2, 3, 4, 5. Είναι κάτι πολύ εύκολο. Εδώ το κάνουν και ντάνε κοριτσάκια του δημοτικού καμβάδες. Θα σας δείξω αύριο κάποια στιγμή τη Ειρήνη στον καμβά, η οποία πρώτη γυμνασίου πηγαίνει. Μπορείς βεβαίως, Νίκη μου, να κάνεις και τα σχέδια που κάνεις στον καμβά των άλλων, εννοείται. Και θα σας ανεβάσω πολλά σχέδια, αν θέλετε, από το Pinterest. Θα σας ανεβάσω το βράδυ, αλλά δεν προλαβαίνω να σας κάνω όλα αυτά τα σχέδια. Σίγουρα θα σας κάνω λουλούδι, σας το υποσχέθηκα, Παρασκευή ή Σάββατο. Θα δούμε πότε, θα σας ενημερώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πηγαίνουμε, βλέπετε τώρα, μας δίνει το σχέδιο από μόνο του. Η πρώτη σειρά είναι αυτή που θα κάνετε. Θα κόψετε καλά, δεν θα κάνετε έτσι όπως εμένα, που βιαζόμουν, εντάξει.
Και αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και το άλλο. Αν έχετε λάθος, ξεκινήστε από ένα σημείο, πηγαίνετε ένα πιο πάνω, ένα πιο πάνω και μετά κόψτε τον καμβά. Αν κάνετε την πρώτη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5. Δέστε τι ωραία που βγαίνει η διχρωμία. Δεν βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν βγαίνει με το μακό κορδέλα. Δεν το έχω δοκιμάσει. Να σας πω, το σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Θα το δοκιμάσω να κάνω ένα με μακό κορδέλα, να δω πώς βγαίνει, που λογικά αν περνάει μια φορά πρέπει να γίνεται ωραίο. Λοιπόν, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και μάλιστα εγώ σκέφτηκα άσπρο με μπλε που είπε η Κέτη, νομίζω, που είναι ωραίο για καλοκαίρι. Ένα πιο πάνω. Εσείς αν δεν είσαστε εξοικειωμένες, μπορείτε να μετράτε κάθε φορά, έτσι, αυτά τα πέντε. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ένα πιο πάνω εδώ. Καμβάγια πορτοφόλι. Τι καμβάγια πορτοφόλι θέλετε. Εδώ. Ένα πιο πάνω εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Μέρη, Μαρία. Λοιπόν, εδώ γυρίζετε την κλωστή σας. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως είμαι θα πάω από εδώ, δεν θα κόψω την κλωστή, για να δείτε λίγο πώς βγαίνει. Συνεχίσω έτσι. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ που έχουμε μείνει, έτσι, και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Το νήμα είναι το Brilliant, σας έχω ανεβάσει τα νήματα, είναι στο 5 ευρώ το τεμάχιο. Ο καμβάς ο συγκεκριμένος, εάν τον πάρετε με το κομμάτι, τα 30 εκατοστά αυτά, βγαίνει περίπου νομίζω στα 2,5 ευρώ το κομμάτι έτοιμο αν σας το κόψω. Και ή 2,5-3, παραπάνω όχι. Έχω μπερδέψει λίγο τις κλωστές μου, χίλια συγγνώμη. Είμαι και μόνη μου σήμερα, δεν έχω βοηθό. Με εγκαταλείψαν οι βοηθοί μου. Ένα λεπτό, γιατί όταν βλέπω την κάμερα λίγο ζαλίζομαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε εδώ, παρακάτω. Okay. Έχουν μπερδευτεί τώρα οι κλωστές από κάτω. Και πάμε ένα πιο πάνω. 1, 2, 3, 4, 5. Πάντα βλέπετε ότι ανεβαίνει ένα πιο πάνω. Έτσι. Εγώ θα προσπαθήσω σήμερα στο σπίτι να το διορθώσω τον καβά, να σας πλέξω μερικές σειρές. Θα δω μήπως βάλω το καφέ αντί για το κόκκινο, σαν συνδυασμό. Και το βράδυ ή αύριο θα φωτογραφίσω. Εντάξει. 1, 2, 3, 4, 5. Βλέπετε τι ώρα που βγαίνει. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνετε, κάνετε ως το τέλος. Θα μου αφήσετε αυτή τη σειρά εδώ. Αυτήν εδώ πέρα, την οποία έχετε μπει ήδη απλεχτή, δηλαδή θα πλέξετε. Αυτήν την κάνουμε εδώ το κενό μας αυτό. Αυτό εδώ το κενό. Εντάξει. Αυτό το κενό θα το κάνουμε στο τέλος, κλείσιμο, γύρω-γύρω. Okay. Μαζί με την ένωση του καμβά μας. Καμβάς με το μέτρο κάνουμε φάκελο για καλό. Για την άλλη τα νεύρα μας θα γίνουν κρόσια. Κοιτάξτε να δείτε. Σας δίνω μια πολύ ωραία εναλλακτική όμως, κορίτσια. Δεν το σκεφτήκατε ότι μπορώ να σας ετοιμάσω, να σας κόψω τον φάκελο εγώ τριγωνικό και μετά εσείς να κάνετε μόνο αυτό. Βλέπετε την εναλλακτική σας δίνω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, χρειάζεστε τουλάχιστον δύο νήματα Brilliant, σύν τον καμβά σας, ένα μαγνητάκι και δεν χρειάζεται σε αυτό το συγκεκριμένο να βάλετε αλυσίδα γιατί είναι αρκετά μεγάλος φάκελος για να τον κρατήσετε στο χέρι. Δεν μπαίνουν αλυσίδες στους φακέλους συνήθως. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μια λεπτή αλυσιδούλα, έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολος αλλά εντυπωσιακός. Εγώ θα προσπαθήσω μέχρι το βράδυ κάποια στιγμή να σας τελειώσω και να σας το δείξω. Πέστε μου αν θέλετε τι χρώματα θα θέλατε εσείς διχρώμια, δώστε μου καμιά ιδέα. Εγώ σκέφτηκα χρυσό με το καφέ μπρονζέ που έχω ή να βάλω άσπρο με κόκκινο. Τι λέτε, περιμένω ιδέες. Για πέστε λίγο. Προτάσεις και ιδέες. Τι λέτε, τι να βάλω, τι χρώματα. Και αν θέλετε να δείτε και τα χρώματα και να μου πείτε και άλλες ιδέες, δεν έχω πρόβλημα. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο, κορίτσια. Εντυπωσιακό, θα το δείτε, φάκελος, φάκελο και ντυμένο, όταν εννοείς Γιούλα, αυτό που κάνω τώρα το έχω ανεβάσει στη φωτογραφία. Λοιπόν,
Χρυσό με μπλε λέει η Μέρη. Και ωραίο είναι και το χρυσό με το μπλε. Το ανοιχτό το μπλε όμως Μέρη ή το σκούρο. Μαύρο με γκρι. Δεν έχουμε δυστυχώς το ασημί, είναι σε έλλειψη. Θα μου άρεσε πάρα πολύ το ασημί. Με νήμα παραλία, Χριστίνα, θα πρέπει να μπει 4 φορές. Δηλαδή, με διπλή κλωστή να μπει 2 ή 3 φορές. Δεν θυμάμαι, θέλει πολλές φορές. Να μην το κόψω αν δεν κεντηθεί. Τι εννοείς? Αυτό θα κοπεί εδώ πέρα. Λοιπόν, χρυσό με λαδί. Καφέ με μπρονζέ ή καφέ με ροζ, λέει ο. Α, πολύ ωραίο. Το σάπιο μήλο με το χρυσό. Περιμένετε λίγο να σας το φέρω, να σας το δείξω. Αυτό που λέει ο Βασίλης. Βασίλη, ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό λέει ο Βασίλης. Ωραίο δεν είναι? Α, μαύρο με μπλε σκούρο. Δεν θα είναι πολύ σκούρο, σούλα. Τα κενά, ποια κενά? Όχι, δεν θα φαίνονται κενά. Γύρω-γύρω θα κεντηθεί όταν κλείσει ο καμβάς. Θα σας δείξω και την ένωση, αλλά όχι σήμερα. Άσπρο και ηλεκτρικ. Ναι, και αυτό σκέφτηκα, Χρήστη. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα δω τα μηνύματά σας και ό,τι περισχύσει θα το ξεκινήσω να το φτιάξω. Περιμένω να μου πείτε ιδέες. Λαδί δεν υπάρχει στο Brilliant. Στο Brilliant υπάρχουν συγκεκριμένα χρώματα, θα σας τα δείξω λίγο επί της ευκαιρίας για να δείτε και τους χρωματισμούς που έχουμε. Ένα λεπτό κορίτσια και αγόρια, γιατί είναι και ο Βασίλης, μας βλέπει από τη Ζυρίχη. Λοιπόν, ένα λεπτό να σας δείξω στα Brilliant τι έχει. Περιμένω το μπλε σκούρο και το μαύρο. Είναι το χρυσό το σκούρο, για να μου πείτε συνδυασμούς. Είναι το σάπιο μήλο, το κόκκινο. Είναι αυτό το μπλε το έντονο. Θα σα πω μήλο το πρέπει να είναι αλλού. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι αυτό το φούξ. Το μαύρο. Μαύρα περιμένω. Αυτό το μπρονζέ. Μπρονζέ καφέ. Λοιπόν, το πράσινάκι αυτό. Το οποίο είναι λίγο έντονο. Λοιπόν, και υπάρχει και το σαμπανιζέ ανοιχτό χρυσό και αυτό το καφετί που είναι λίγο διαφορετικό, λίγο πιο μπρονζέ. Λοιπόν, δεν ξέρω, ή θα κάνω αυτό το άσπρο με το μπλε το έντονο που μου γράψετε πολύ ή το σάπιο μήλο. Χρυσό με άσπρο μέρη θα φαίνεται. Εδώ σας βάζω τώρα τα χρώματα. Λέει η Γιούλα που το βλέπουμε στο χθεσινό. Χρυσό με μπλε σκούρο. Ναι. Το χρυσό με το μπλε σκούρο είναι ωραίο. Μπλε σκούρο θα έρθει αύριο το πρωί. Θα δω. Εγώ να το πάρω στο χέρι μου. Ποιο να πάρω στο χέρι μου, Βάγια. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνω, επειδή είναι και καλοκαιρινό, έχει κάνει η Μάρθα αυτό, να μην το κάνω. Είναι αυτό που έκανα χθες με τα φυλλαράκια, το θυμάστε? Έτσι. Επειδή μ' αρέσουν όσοι δείχνουν μία από αυτούς τους φακέλους, και εγώ να ξέρετε θα κάνω μέχρι ένα σημείο, δηλαδή θα κάνω 6-7 σειρές και μετά όλο το πίσω την πλάτη θα το κάνω μονόχρωμο. Α, το σαμπανιζέ είναι αυτό. Λέτε να κάνω το σαμπανιζέ με το καφέ που το έχω ξανακάνει και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το σαμπανιζέ μπρουνζίζει λίγο. Τώρα στην κάμερα δεν φαίνεται πολύ καλά. Μαύρο χρυσό. Σαμπανί πράσινο. Α, έχει δίκιο. Δέστε παιδιά τι ωραίο είναι. Δέστε το σαμπανί πράσινο τι ωραίο που είναι. Έχει δίκιο. Θα το κάνω σαμπανί πράσινο. Ναι, δεν ξέρω ποια το έγραψε. Χρυσό με πράσινο και άλλοι γράψατε. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο. Δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ. Λοιπόν, αυτό θα κάνω, κορίτσια. Εντάξει. Σαμπανί με πράσινο αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Βλέπω ότι και άλλες γράφετε τώρα. Μπρονζέ με ροζ επιμένει ο Βασίλης. Βασίλη, θα κάνω άλλο φάκελο μπρονζέ με ροζ για να σου κάνω το χατήρι. Τώρα μου άρεσε πολύ αυτός ο συνδυασμός. Δεν έχει γίνει ποτέ, νομίζω, στα δικά μου όσες φορές έχουμε κάνει καμβά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη βοήθεια. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, αν ήταν και λίγο
μικρό, έτσι. Πότε έχουμε ανεβάσει το φάκελο. Τον έχω ανεβάσει εχθές, νομίζω, ότι στην ιστορία μου, αν δεν τον βρεις, θα το ξανανεβάσω. Είχα ανεβάσει έναν που είναι με το σάπιο μήλο, αν δεν κάνω λάθος, με αυτό. Θα το ξανανεβάσω, αν είναι, για να το δείτε. Λοιπόν, αυτά. Εάν χρειάζεστε κάτι, με παίρνετε από αύριο. Αύριο, 5η, στις 9 το πρωί, στις 7 το απόγευμα, συνεχόμενα. 2-3-41-0-24-44-7. Καλή επιτυχία σε ό,τι πλεχτό φτιάχνετε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ξέρετε ότι σε ό,τι μπορώ να βοηθήσω σας απαντάω. Όταν δεν μπορώ, μπορείτε να μου ξαναστέλνετε μήνυμα ή να με πάρετε τηλέφωνο στο μαγαζί. Να είστε καλά. Να έχετε όμορφη και δημιουργική ημέρα.